Κώστας Καραφώτης, ο ερωτικός καλλιτέχνης, ο φίλος Κώστας Καραφώτης εδώ στον Star FM. Τι κάνεις Κώστα μου, πώς είσαι? Πολύ καλησπέρα, φινόμορφη δράμα, σε εσένα Σοφία, σε όλους τους ακροατές. Τι κάνετε? Εμείς είμαστε μια χαρά, χαθήκαμε λίγο, ε. Πες μας πώς μας το έκανες αυτό. Πώς σας το έκανα αυτό? Επειδή αν θυμάσαι την προηγούμενη φορά, επειδή δούλευα εκεί στα βόρεια στην όμορφη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και ήταν πιο εύκολο να σας έρθω. Τώρα επειδή είμαι στην Αθήνα, είναι λίγο πιο δύσκολο να πεταχτώ μέχρι τη Δράμα, ναι. Από τότε δηλαδή δεν ανέβηκες καθόλου Θεσσαλονίκη? Δεν έχω ανέβει Θεσσαλονίκη από τότε, όχι καθόλου. Λοιπόν, από τότε που τα είπαμε έχουν περάσει 2 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Δεν παρουσίασες ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά δεν μας άφησες και καθόλου παραπονεμένους, γιατί σε τα 7 χρονικά διαστήματα ηχογραφούσες single. Ναι, νομίζω τότε, δεν θυμάμαι που σας άφησα, αλλά μας άφησες το υποκλίνομαι. Σας άφησες το υποκλίνομαι. Ναι. Άρα μετά το υποκλίνομαι κάναμε το «Δε σου αξίζει», μετά κάναμε το «Όλα θα πάνε καλά», το «Απεργό», το «Πάρτα και φύγε» που ακούμε αυτή τη στιγμή, το «Ξαφνικά» με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, το «Πώς μου το έκανες αυτό» με τον Κυριάκο και την Αταλία την Γερμανού. Δόξα τω Θεώ, σαν να κάναμε δίσκο. Έτσι ακριβώς. Κυριάκος... Και τώρα ετοιμάζουμε, θέλω να σου πω, ετοιμάζουμε το καινούριο το σύγκλι με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο και τον Ηλία του Φιλίππου. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα το έχετε. Σε πολύ, δηλαδή. Μπαλάντα θα είναι πάλι? Όχι, όχι. Θα είναι σαν το ήρθες εσύ, φαντάσου. Κάπως έτσι, ωραία. Δηλαδή ναι, πάλι ναι. Θα κόψουμε φλέβες, κάτι μου λέει. Όχι, είναι πιο. Πιο χαρούμενο. Λίγο πιο χαρούμενο, λίγο πιο αισιόδοξο. Λίγο πιο αγαπησιάρικο, ναι. Ανέφερες τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Θα ήθελα να μου πεις πώς κυλάει η συνεργασία σας. Χτυπάω ξύλο. Κυλάει τέλεια. Ο Κυριάκος είναι από τους συνθέτες που πιστεύω πάρα πολύ και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αυτός κυρίως με πιστεύει πάρα πολύ. Και για μένα άνθρωποι που με πιστεύουν θα είναι πάντα δίπλα μου και θα τους κρατάω δίπλα μου με νύχια και με δόντια. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο, τον θαυμάζω σαν συνθέτη, πάντα το θαύμαζα και για μένα είναι δώρο και όνειρο που συνεργαζόμαστε. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για την πορεία του τελευταίου σου τραγουδιού, το «Πες μου πώς μου το έκανες αυτό». Ναι. Και αν προβλέπετε και ολοκληρωμένη δουλειά κάποια στιγμή. Να σου πω, το θέμα του δίσκου στις μέρες μας είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, από την άποψη ότι ίσως κάποια στιγμή κάνουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά και με κομμάτια που δεν έχουν ουσιαστικά μπει σε δίσκο, όλα μου τα προηγούμενα δηλαδή και κάποια και κανένα καινούρια. Αλλά επειδή προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη δίσκο αυτή τη στιγμή, όπως το έχει κρίνει και ο Κυριάκος και ο Ηλίας, που γιατί αυτή τη στιγμή εγώ ανήκω στην Prime Productions, που είναι στον Κυριάκο και στον Ηλία, οπότε φαντάζεσαι ότι προτιμούμε να βγάζουμε κομμάτια ανά 2 μήνες, ανά 2,5 μήνες και κάποια στιγμή όλα αυτά τα κάνουμε σε μια ολοκληρωμένη δουλειά, σε ένα δίσκο. Θα ήθελα να μου πεις τώρα πόσο έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας σου και η συμπεριφορά σου έτσι στο πέρασμα του χρόνου. Πόσο να έχει αλλοιωθεί? Εγώ το ίδιο σε βρίσκω πάντα, πρέπει να σου πω, από τότε που σε ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Οριμάζουμε, δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο όπως το ξεκίνημα, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολλές μεταβολές. Αλλά θα μπορούσα να σου πω ότι ίσως ορίμασα λίγο παραπάνω όλο αυτό τον καιρό. Νομίζω ότι προς το καλό, όχι προς το κακό. Ξέρω ότι η οικογένειά σου είναι πολύ σημαντική για σένα, γιατί πάντα όποτε κάναμε κουβέντα πολύ, την ανέφερες. Πάντα, τι πάντα, σημαίνει πάντα για σένα? Η οικογένειά μου, αν και ήταν η πρώτη που έφαγε την ψυχρολουσία, ότι ξαφνικά μόλις τέλειωσα τις σπουδές μου, όπως σπούδασα γιατρός και πήρα το πτυχίο μου, ξαφνικά τα άλλαξα όλα και υπήρχε μια αντίδραση στην αρχή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τους ευχαριστώ πάντα που με στηρίξαν από την πρώτη στιγμή όταν πήρα αυτή την απόφαση και βρίσκονται διακριτικά δίπλα μου πάντα. Και αυτό για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θεωρείς πως έχεις κάνει λάθη στην πορεία σου? Βέβαια. Μα δεν γίνεται χωρίς λάθη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που θα τα κάνει όλα σωστά πια. Ίσως κάποιοι είναι πιο τυχεροί σε μερικές αποφάσεις και λόγω συγκυριών, αλλά νομίζω ότι οι λάθη γίνονται πάντα. Δεν είμαι κατά των λαθών πάντως, αν αυτό με ρωτάει. Πόσο ασχολείσαι τώρα με το διαδίκτυο? Με το διαδίκτυο ασχολούμαι
πάρα πολύ. Δεν ασχολούμαι σε ακραία, που ξέρεις, πώς να το πω, φάση. Σε ακραία φάση, ναι, να είμαι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι και να ανεβάζω στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter, όχι, όχι τόσο πολύ. Αλλά ενημερώνω συνεπώς τους θαυμαστές μου και τους ανθρώπους που με ακολουθούν και για τα επόμενα μου βήματα, πάντα. Λοιπόν, το φαινόμενο, όπως το αποκαλούν Παντελή Παντελίδη, πώς το βλέπεις, ναι, μια και είναι ένα δυνατό παράδειγμα της δύναμης, ναι, του διαδικτύου. Είναι πραγματικά ένα ζωντανό παράδειγμα του διαδικτύου, οπότε θέλω να σου πω ότι είναι ένα παιδί με αρκετά καλή φωνή που έχει κάνει επιτυχία και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, είτε τους αρέσει είτε όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύω πως θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο για να ακούμε τον Παντελή Παντελίδη πάντα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εξαρτάται από τα κομμάτια του τα επόμενα που θα βγάλει, αν θα μείνει και θα κάνει πορεία διαχρονική στο τραγούδι. Mm-hmm. Που πιστεύω ότι οδεύει προς τα εκεί, οπότε όλα καλά. Αν κάποιος τώρα θέλει να ακούσει live τον Κώστα Καραφώτη, πού σε βρίσκει? Με βρίσκει καταρχήν στην Αθήνα. Κάθε Κυριακή κάνουμε εμφανίσεις στο Ακροτήρι. Mm-hmm. Στο Club Ακροτήρι μαζί με την Αταλία Γερμανού. Και τις υπόλοιπες μέρες, κυρίως Παρασκευό Σάββατα, κάνω ένα tour στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε θα ακούνε τα καινούργια μου τραγούδια με αρκετός κόσμος και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Άρα ίσως βρεθείς και κάπου εδώ γύρω και τα πούμε από κοντά επιτέλους. Μπορεί και να επισκεφθώ εκεί και το Βορρά σύντομα, σίγουρα 2-3 event σίγουρα θα κάνουμε εκεί. Ωραία. Έχεις αρκετό καιρό πριν που έχεις βρεθεί επισκευνής με τη Μαρινέλα. Θα ήθελα να μου πεις λίγο τι γεύση σου άφησε αυτή η συνεργασία. Την πιο γλυκιά γεύση που μου είχε αφήσει συνεργασία ποτέ. Ήταν κάτι πάρα πολύ τιμητικό για μένα, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνεργασία πήρα πάρα πολλά. Ήταν συνεργασία όνειρο, γιατί συνεργάστηκα με ίσως εν ζωή την πιο μεγάλη ερμηνεύτρια στην Ελλάδα. Που είναι και όνειρο κάθε νέου καλλιτέχνη, νομίζω. Νομίζω ναι. Γι' αυτό είπα όνειρο. Πες μου τώρα, στις εποχές που βιώνουμε, που διανύουμε μάλλον, αν σου έχει τύχει κάποιος επιχειρηματίας να, ναι, πει να κινηθείς σε πιο low budget, οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό, και πώς το αντιμετωπίζεις? Θα σου πω. Καταρχήν, low budget, το γεγονός ότι από 5 μέρες δουλεύεις 2, έχει πέσει έτσι αλλιώς αυτόματα, χωρίς να ρίξεις το μεροκάματό σου. Αλλά επειδή το πει αρκετές φορές, θα το πω και τώρα, το δικό μου το μεροκάματο, τουλάχιστον και τα παιδιά της δικιάς μας φουρνιάς που βγήκανε μετά το 2004-2005, mm-hmm, δεν προλάβανε ποτέ, επειδή η κρίση άρχισε 2 χρόνια μετά, δεν προλάβανε ποτέ να πάρουμε πολύ παχυλούς μισθούς και ξαφνικά να μας κακοφανεί ότι πέσανε πολύ στα μεροκάματά μας. Mm-hmm. Ο κόσμος που συναντάς, τι σου λέει για την κατάσταση που βιώνουμε? Νομίζω ότι είναι στη χειρότερη του φάση. Mm. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, κάτι το οποίο και με στενοχωρεί και με εξοργίζει. Έχω απεριόριστο θυμό με όλα αυτό που συμβαίνει και δεν ξέρω μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή μέσω κάποιων ενεργειών ή που θα κάνουμε είτε συναυλίες κάποιοι καλλιτέχνες είτε σε κάποιες ας το πούμε κάποια event. Εντάξει, δεν λέγεται τώρα event αυτό. Αυτό λέγεται συναυλία απόγνωσης και συναυλία αντίδρασης όλων των καλλιτεχνών. Μακάρι να μπορώ να συμμετέχω και εγώ και να πω τη γνώμη μου και να μπορώ να φωνάξω αυτό που πιστεύω. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι μας επιφυλάσσεις μελλοντικά. Ό,τι και να είναι πολύ, αυτό. Ελπίζω να σας αρέσει το καινούργιο τραγούδι που θα το έχετε πολύ σύντομα στα χέρια σας, ειδικά εσείς από τους πρώτους. Το περιμένουμε εν αγωνίας όπως και εσένα. Αν βρεθείς προς τα δω, να τα πούμε και από κοντά επιτέλους. Θα χαρώ πολύ γιατί πέρασα πάρα πολύ όμορφα στη Δράμα και μπορώ να πω δημόσια ότι είστε το πιο, από τα πιο μάλλον φιλόξενα ραδιόφωνα και εκτός εκπομπής. Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια επίσης.